Είμαι ένας από τη φουρνιά των κομμουνιστών δημάρχων της περίοδου 64-90, από τους 8 στη Θεσσαλονίκη, 30-40 στην Αθήνα και πολλούς άλλους σε άλλους πόλους της χώρας. Ήμουν δήμαρχος Αμπελοκήπων 81-90 και θα αναφερθώ στη δράση των κομμουνιστών δημάρχων στον τομέα της τοπικής διοίκησης. Στη δράση των δημάρχων που όλοι σχεδόν προέρχονταν από την δρακογενιά των αγωνιστών της εθνικής αντίστασης και του συνδικαλιστικού τομέα. Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτών που έκαναν και κάνουν τη διαφορά από τις άλλες παρατάξεις ήταν η ανιδιοτέλεια, η αυταπάρνηση, η εντιμότητα, η εργατικότητα και προπαντός η διεκδικητική τακτική απέναντι στην κεντρική εξουσία για τη λύση όχι μόνο των τοπικών προβλημάτων αλλά και των γενικότερων των σχετικών με τη ζωή των κατοίκων. Ήταν αυτή που με το κύρος, την έγκλη και την πείρα της αντίστασης για την εθνική και κοινωνική απελευθέρωση, καθώς και του συνδικαλισμού, αν και με κομματική δύναμη 10-12%, κατακτούσαν την πλειοψηφία του λαού ψηφιζόμενοι και από μεγάλο ποσοστό δημοτών εγκλωβισμένων στα κόμματα της Ένωσης Κέντρου και της Δεξιάς. Ήταν αυτοί που παρέλαβαν μια τοπική διοίκηση οπαιδευτική, κατ' όνομα αυτοδιοίκηση, με βασικό περιεχόμενο την έκδοση κάποιων πιστοποιητικών γέννησης και θανάτου, ενώ είχαν τους δημότες στην Αδράνεια και στη Μούγκα. Βέβαια, στην Αδράνεια και τη Μούγκα έχουν φέρει τους δημότες πάλι όλοι οι επόμενοι και οι σημερινοί δήμαρχοι υποστηριζόμενοι από τα άλλα κόμματα που λειτουργούν σαν πυθύνιοι, εκλεγμένοι τοπικοί διευθυντές, υπάλληλοι της εκάστοτε κυβέρνησης με τους πολλούς αντιδημάρχους, στην ουσία εκλεγμένους υπαλλήλους δεύτερης δουλειάς ή μερικής απασχόλησης. Εδώ να πούμε μόνο ότι στην τοπική διοίκηση έχουν μειώσει τη χρηματοδότηση κατά 60% και αντί να ξεσηκώσουν τον κόσμο, να χαλάσουν τον κόσμο που λέμε κατά το κοινό λεγόμενο, έγιναν σκληροί φορομπίχτες των δημοτών με δεύτερο χέρι φορολόγησής τους. Ήταν αυτοί που έβγαλαν τους δημότες από την Αδράνεια και τη Μούγκα στο προσκήνιο και με διεκδικητικούς αγώνες, με μπροστάριδες στα μέλη και οπαδούς του κόμματος και συμπορευόμενοι την πλειοψηφία των δημοτών, κατακτούσαν το χτίσιμο της πόλης και της βελτίωσης της ζωής τους. Σχολεία, γήπεδα, πάρκα, κέντρα υγείας και πάει λέγοντας. Ήταν αυτοί που παρέλαβαν τους εργαζόμενους των δημοτών ιδιαίτερα στην καθαριότητα με αποδοχές επέτη και συμπαραταγμένοι μαζί τους τους διεκδικητικούς αγώνες, βελτίωσαν τη μισθοδοσία τους και τη ζωή τους, ενώ ανέβασαν και το επίπεδο απόδοσης της δουλειάς τους, περνώντας και στη δική τους συνείδηση το όφελος από τη δουλειά τους αποδίδεται ολόκληρο στους δημότες και όχι για το κέρδος κάποιων.